Το μπάσκετ στο Ηράκλειο χρωστάει πολλά σε μια γενιά που έπαιξε σε γήπεδα με τσιμέντο και σε μπασκέτες που αντί για δικτάκι είχαν αλυσίδες. Χρωστάει στη γενιά του Κώστα Σουγιά. Του Κώστα που σήμερα αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς σε ένα τελευταίο αντίο με δάκρυα και συγκίνηση για έναν μεγάλο καλοθοσφαιριστή μιας άλλης εποχής που αν έπαιζε σήμερα σίγουρα θα είχε φτάσει πολύ ψηλά. Στον Κώστα Σουγιά που είχε μιλήσει πέρσι στις αθλητικές ιστορίες της Κρήτη TV. Η επιτυχία της ΑΕΚ με τράβηξε. Τότε η φωνή του Γεωργίου, τα ονόματα ο Αμερικάνος, Τρόντος, Λαρετζάκης, Ζούπας, όλοι αυτοί, οι οποίοι εμείς ουσιαστικά μπάσκετ δεν είχαμε δει. Κοιτάει ο Τρόντος και πιάνει το rebound και συγκέμεται η βάση των Αμερικάνων. Ο Αμερικάνος έρχεται από τα αριστερά, έχει μπροστά του ένα-δύο παίκτες, μπαίνει προς τα μέσα, μπράβο Αμερικάνοι! Μετά έτυχε να έχουμε στη γειτονιά μας τότε με έναν Αμερικάνοι οι οποίοι είχαν μια τηλεόραση και πολλές φορές έβαζε NBA και καθόμαστε στα κρυφά και βλέπαμε λίγο και από εκεί είδα εγώ το πρώτο μπάσκετ και κατάλαβα τι είναι μπάσκετ. Έτσι μετά πήγα στο γήπεδο, πήγα στο Ιδωμενέως και εγώ με το χάρη τον Ευαγγελινό. Ξεκινήσαμε να παίζομαι. Μικρό στην αρχή έβλεπα με τα παιδιά που μιλήσαμε προηγουμένως, είχαμε κανένα δύο χρόνια διαφορά, αλλά ήταν τότε διαφορά καλή. Και καθόμουν στον πάγκο και παρακαλούσα να γίνουν φάουλ για να μπω μέσα, διότι τότε δούλευε η πεντάδα, δεν υπήρχαν αλλαγές. Μετά που μπήκα και εγώ, καθιερώθηκα και έγινα και εγώ από αυτούς που δεν βγαίνανε.